Πάμε ξανά στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό τις προηγούμενες μέρες. Ένα κορίτσι 14 ετών, Νίκο, ένα κορίτσι 14 ετών επέβαινε σε ένα μηχανάκι που οδηγούσε ένας φίλος της 16 ετών. Συγκρούστηκαν στις με αυτοκίνητο. 9 Ιουλίου είχε συμβεί ακριβώς αυτό. Συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο, το κορίτσι έχασε τη ζωή, αλλά τα όργανα του κοριτσιού δίνουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα. Χρήστο. Ακριβώς, καλή σας ημέρα. Είναι μια τραγωδία η οποία έχει βυθίσει την Πάτρα στο πένθος. Σήμερα είναι και η κηδεία στις 6 ώρα το απόγευμα στο πρώτο νεκροταφείο της Πάτρας, όπου να σημειώσουμε ότι η οικογένεια έχει ζητήσει σε όσους βρεθούν εκεί, τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς, να φοράνε λευκά, όπου με τον τρόπο αυτό να αποχαιρετήσουν αυτό το παιδί το οποίο έδωσε ζωή σε άλλα παιδιά. Μαζί μου, όπως βλέπετε, είναι ο διοικητής της 6 υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Γιάννης Καρβέλης, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, να σταθούμε σε αυτό, δηλαδή τη δωρεά οργάνων που έγινε σε Ελλάδα, σε εξωτερικό, θα μας τα πει και ο κύριος Καρβέλης, μέσω του κυρίου Ηλιάδη, του διευθυντή της ΜΕΘ, η οικογένεια και με τη δική σας την παρέμβαση έδωσε τα όργανα. Περιγράψτε μαζί μου τη διαδικασία που έγινε και την πολύ μεγάλη επιχείρηση που είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα ξημερώματα, βασικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Καλημέρα. Καταρχήν, για άλλη μια φορά, επιτρέψτε μου να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια και την οδύνη μας για τον άδικο χαμό της 14χρονης και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για το μεγαλείο ψυχής που επέδειξαν οι γονείς της και αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανά της. Πράγματι, η 14χρονη επί 3 εβδομάδες έδωσε γενναία μάχη μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας για να κρατηθεί στη ζωή. Η επιστημονική ομάδα του κυρίου Ηλιάδη έκανε τα πάντα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Όμως μέσα από την δική της κατάσταση έδωσε ζωή σε άλλους συμπολίτες μας και για το λόγο αυτό στις 3 ώρα το πρωί του Σαββάτου οργανώθηκε μια πολύ μεγάλη αερογέφυρα, θα έλεγα, ζωής με μεταμοσχευτικές ομάδες οι οποίες είχαν έρθει από την Ιταλία, την Αυστρία αλλά και από την χώρα μας, έτσι ώστε τα όργανα της 14χρονης να δώσουν κανονικότητα, να δώσουν βελτίωση, να δώσουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι και το μεγάλο μήνυμα, θα έλεγα, που πρέπει να δοθεί προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως να εξάρω και την δουλειά που έκανε και ο χειρουργικός τομέας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει πολύ η φιλοσοφία και η κουλτούρα της κοινωνίας μας και τουλάχιστον στα όρια της 6ης υγειονομικής περιφέρειας έχουν παραταληθεί πολλές περιπτώσεις όπου συμπολίτες μας οι οποίοι πλέον δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους λόγω κάποιου προβλήματος, λόγω κάποιου ατυχήματος, οι οικογένειές τους αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανά τους και έχει γίνει κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Κύριε Καρβέλη, είναι εύκολο και εσείς και τα νοσοκομεία εδώ της Πάτρας να πείσετε τους γονείς. Μιλάμε για ένα 14χρονο κορίτσι που είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Συνέβη αυτό το οποίο συνέβη με το τραγικό τροχαίο που είχαμε εδώ στην Πάτρα. Είναι εύκολο να πιστούν οι γονείς και η οικογένεια να δώσει τα όργανα του παιδιού? Αυτό δεν είναι κάτι απλό. Αυτό γίνεται από ειδική ομάδα που υπάρχει στο κάθε νοσοκομείο. Εδώ όλες τις διαδικασίες αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι άνθρωποι από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, από το αναισθηλογικό τμήμα, από το χειρουργικό τομέα. Ναι. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται πάντα υπό το συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και τηρούνται απαραίτητα τα προβλεπόμενα και τα πρωτόκολλα που πρέπει να γίνουν σε αυτή την διαδικασία. Είναι πάντως πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό. Συγγνώμη, Χρήστο. Αν γνωρίζουμε σε πόσα άτομα πήγαν τα όργανα της 14χρονης σε Ελλάδα και εξωτερικό μέχρι τώρα. Τουλάχιστον σε 3, γιατί μεταμοσχεύθηκε το ΥΠΑΡ, η Κερατοειδής και είναι free. Μάλιστα.
Νίκο. Συγκλονιστικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρβέλη, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στρατουλάκο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια καλά. Και στους οικείους του κοριτσιού. Να χάνουν ένα παιδί 14 ετών. Ωστόσο, εκπέμπουν ένα τεράστιο μήνυμα, ένα πολύ δυνατό μήνυμα αυτοί οι γονείς μέσα στην οδύνη τους, μέσα στον πόνο τους. Θέλει μεγαλείο ψυχής για να κάνεις μια τέτοια κίνηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρβέλη. Χρήστο Στρατουλάκο, καλημέρα σας.